25η του αυτού μηνός Αυγούστου, μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Χοζεβίτου, του επικληθέντος Ρουμάνου. Ο νεοφανής Άγιος της Ορθοδοξίας Ιωάννης ο Χοζεβίτης ήταν ρουμανικής καταγωγής. Γεννήθηκε την 23η Ιουλίου του 1913 στην περιφέρεια Χοροντίστεα της Μολδαβίας, από γονείς πτωχούς τον Μάξιμο και την Εκατερίνη Ιακώβ. Κατά το Άγιο Βάπτισμα ονομάστηκε Ηλίας. Το 1914 ο πατέρας σκοτώθηκε στον πόλεμο και λίγο αργότερα η μητέρα του υπέκυψε σε λοιμώδη ασθένεια. Έτσι ο Ηλίας έμεινε ορφανός από την νηπιακή ήδη ηλικία. Το μεγάλωσε η ευλαβέστατη γιαγιά του Μαρία, η οποία είχε πόθο να γίνει μοναχή. Όταν ο μικρός Ηλίας πήγε στο σχολείο, η γιαγιά του τον έβαζε να της διαβάζει διάφορα πνευματικά βιβλία, όπως το απλό λαϊκό ανάγνωσμα «Τα πάθη του Κυρίου». Όταν η γιαγιά άκουγε τα πάθη, έκλαιγε απαρηγόρητα. Το κλάμα της γιαγιάς πάραζε την καρδιά του παιδιού και κάποτε τη ρώτησε γιατί κλαίει. Όσο ζούσε ο πατέρας του είπε, «Είχα δώσει υπόσχεση στον Κύριο να πάω σε ένα Άγιο Μοναστήρι να φροντίσω για τη σωτηρία μου. Αλλά αφού πέθαναν οι γονείς σου, ήταν ανάγκη να σε αναθρέψω εγώ, οπότε δεν έχω πλέον ελπίδα να μπω στη μοναχική τάξη. Όμως παρακαλώ το Θεό να εκπληρώσει εσύ τον ιερό μου πόθο για να έχω κι εγώ μια παρηγοριά, διότι σε φύλαξα σαν κοιμήλιο». Όταν η γιαγιά του κοιμήθηκε, ο μικρός Ηλίας, ηλικίας 11 ετών, έμεινε και πάλι ορφανός και ζήτησε καταφύγιο κοντά στο θείο του Αλέξανδρο, ο οποίος τον μεγάλωσε μεν, αλλά επειδή τον ζήλευε, δεν έκανε τίποτα για να το βοηθήσει στη μελλοντική του ζωή. Ο νεαρός Ηλίας ήταν εξαιρετικά έξυπνος και μετά το δημοτικό σχολείο φίτησε στο γυμνάσιο του Κοτσάμνη, στην Μπουκοβίνα και στο κολέγιο Καντεμίρ και Αρναούτη. Επειδή ήταν ορφανός, δεν πλήρωνε μεν δίδακτρα, αλλά ο θείος του δεν διέθεσε ποτέ λίγα χρήματα για την τροφή ή για τα βιβλία του, και έτσι ο νεαρός Ηλίας διάβαζε από βιβλία που του δάνειζαν οι καθηγητές του. Μετά την αποφύτισή του από το κολέγιο, ο Ηλίας πήγε να εξομολογηθεί σε έναν αρχιμανδρίτη και εκείνος του συνέστησε να μονάσει στη μονή Νέαμτς και του έδωσε μάλιστα μία συστατική επιστολή για τον ηγούμενο επίσκοπο Νικόδημο Μουντεάνου, έπειτα Μητροπολίτη Μολδαβίας και Πατριάρχη Ρουμανίας. Όμως τη μοναχική πολιτεία τον κάλεσε ο ίδιος ο Χριστός. Στη Ρουμανία υπάρχει το έθιμο να επισκέπτονται οι πιστοί το απόγευμα του Πάσχα τα κημητήρια και να ανάβουν τα καντήλια και τα κεριά τους στους τάφους των κεκοιμημένων Ορθοδόξων. Ενώ ο κόσμος χαιρόταν, γράφει ο αρχιμανδρίτης Πετρώνιος, και οι καμπάνες χτυπούσαν χαρμόσυνα. Ένα παιδί έκλαιγε με στεναγμούς και έσκυψε να ανάψει ένα κερί στο φρέσκο τάφο, δίπλα στην ξύλινη μικρή εκκλησία. Εκεί όπου ήταν ολοκληρωτικά κυριευμένο από τον πόνο, ακούει μια φωνή να του λέει: «Μην κλαις, παιδί μου, και μη στενοχωριέσαι. Διότι να, είμαι μαζί σου. Χριστός Ανέστη». Φοβισμένο το παιδί σηκώθηκε και κοιτάζοντας γύρω του, ζητούσε να μάθει από πού ήρθε η φωνή. Τότε στο βήμα της εκκλησίας είδε τον Αναστάντα Κύριο να του χαμογελά. Η εμφάνιση αυτή του Κυρίου σημάδεψε τη ζωή του μικρού Ηλία. Αν και ήταν καλό στο σχολείο, δεν ακολούθησε ανώτερες σπουδές, αλλά προτίμησε τη μοναχική αφιέρωση. Το κύριο χαρακτηριστικό των παιδικών του χρόνων ήταν η μεγάλη του φτώχεια. Μεγάλωσε κυριολεκτικά μέσα στην πείνα και τη στέρηση. Πολλές φορές η μοναδική του τροφή ήταν το τσάι και μάλιστα χωρίς ζάχαρη. Μοναδική του παρηγοριά ήταν η εκκλησία, ο ναός του χωριού του και πολλά και ακμάζοντα μοναστήρια της πατρίδας του. Έτσι γεννήθηκε στην ψυχή του μεγάλη αγάπη προς το Θεό και την εκκλησία του και προς το μοναχικό βίο. Τη 15η Αυγούστου 1933, σε ηλικία 20 ετών εντάχθηκε στην αδελφότητα της μεγάλης και ιστορικής μονής Νέαμτς της Μολδαβίας, της Μητροπόλεως του Ρουμανικού Μοναχισμού, στο πνευματικό περιβάλλον της μονής, η οποία λειτουργούσε σύμφωνα με το τυπικό του Αγίου Παϊσίου Βελιτσόφσκι, του πατέρα της Λαβωνικής Φιλοκαλίας. Ο δόκιμος Ηλίας καλλιέργησε τις μοναχικές αρετές και αγάπησε ιδιαίτερα την μόνωση, την οποία άλλωστε την προσκαλούσε ο εξαιρετικός φυσικός περίγυρος της μονής, με τα απέραντα δάση, τα τρεχούμενα νερά και τα άγρια ζώα. Στους συμμοναστές του εκείνης της περίοδου παραμένουν ζωντανές στη μνήμη τους οι αδύνατοι, σεμνοί, ταπεινοί και φωτεινοί μορφοί του 20ετούς νέου. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε λάβει κάποια ιδιαίτερη παιδεία, ο ηγούμενος της μονής αρχιμανδρίτης Βαλέριος Μογκλάν
βλέποντας την αγάπη του προς τα βιβλία, του ανέθεσε το διακόνημα του βιβλιοθηκαρίου. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα μέσα σε σύντομο διάστημα να είναι σε θέση να προμηθεύει τους αδελφούς με βιβλία, ανάλογα των προβλημάτων που αντιμετώπιζαν, η μελέτη των οποίων μαζί με την καθημερινή συμμετοχή στις ακολουθίες, τη συχνή εξομολόγηση και την κοινωνία των αχράντων μυστηρίων την οποία συνιστούσε, τους οδηγούσε σε πνευματική άνοδο και προκοπή. Την 8η Απριλίου 1936 δέχθηκε το μέγα και αγγελικό σχήμα με το όνομα Ιωάννης. Αυτό είχε σαν συνέπεια την αύξηση του πνευματικού του ζήλου και των αγώνων του. Κατά την περίοδο εκείνη τη Ρουμανία συγκλώνιζε ο διωγμός κατά των ακολουθούντων το παλαιό ημερολόγιο Ρουμάνων Ορθοδόξων από τον Πατριάρχη Ρουμανίας Μύρωνα Χριστέα Ουνίτη κατά το 1925 με 1939. Ο διωγμός αυτός ήταν εξαιρετικά βίαιος και αιματηρός. Ο Πατριάρχης Μύρων, εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του ως αντιβασιλέως της Ρουμανίας, προχώρησε με τη βοήθεια του στρατού στην κατεδάφιση όλων των ναών και των μονών και στη φυλάκιση των κληρικών και των μοναχών που δεν τον αναγνώριζαν. Οι μοναχοί και οι μοναχές φυλακίστηκαν σε δύο μονές όπου τους μεταχειρίστηκαν με ανίκουστη βαρβαρότητα. Ο ιερομόναχος Παμβό, ιδρυτής της μονής Ντόμπρου, η οποία κατεδαφίστηκε τρεις φορές, βρήκε μαρτυρικό θάνατο. Κατά τη διάλυση της μονής Αγίας Τριάδος Κούκουβα, πέντε λαϊκοί ρίχθηκαν στο πηγάδι της μονής και πνίγηκαν. Η ορθόδοξη συνείδηση του μοναχού Ιωάννη δεν του επέτρεπε πλέον να μένει στο εκκλησιαστικό κλίμα του Πατριαρχείου Ρουμανίας. Έτσι το ίδιο έτος το 1936, με πρόσχημα το προσκύνημα, μαζί με άλλους δύο μοναχούς, τον Δαμασκηνό και τον Κλάβδιο, ξεκίνησε για τους Αγίους Τόπους με απότερο σκοπό να εγκαταβιώσει εκεί. Πράγματι, ο μοναχός Ιωάννης έμεινε για πάντα στην Αγία Γη, ενώ οι άλλοι μοναχοί επέστρεψαν στη Ρουμανία μετά από 8 μήνες. Αρχικά έζησε στη Λάβρα του Αγίου Σάβα, εκεί παρουσία Ρουμάνων μοναχών ανάγεται στο 16ο αιώνα, όπου υπηρέτησε ως βιβλιοθηκάριος για 7 χρόνια. Το 1947 δέχθηκε την ιεροσύνη και διορίστηκε ηγούμενος της Ρουμανικής Σκήτης του Τιμίου Προδρόμου στον Ιορδάνη. Η παραμονή του ιερομονάχου Ιωάννη στα Ιεροσόλυμα το βοήθησε να τοποθετηθεί ορθά απέναντι στο θέμα της γνήσιας, ορθοδόξου ομολογίας και εκκλησιολογίας. Αυτή ακριβώς η ουνητική κατάσταση υποχρέωσε τον πατέρα Ιωάννη το 1952 να φύγει μαζί με τον υποτακτικό του μοναχό Ιωαννίκιο στην έρημο της περιοχής Χοζεβά και να ζήσει ερημητικά στο σπήλαιο όπου κατά την παράδοση προσευχήθηκε η Αγία Άννα. Αργότερα, για τον ίδιο λόγο, ο μοναχός Παύλος ήρθε στην Ελλάδα και έμεινε εκεί. Από τότε και μέχρι σήμερα υπήρχαν πάρα πολλοί διωγμοί. Ο Όσιος Ιωάννης κοιμήθηκε ειρηνικά την 5η Αυγούστου 1960 σε ηλικία μόλις 47 ετών. Ενταφιάστηκε στο σπήλαιο της ασκήσεώς του, σύμφωνα με τη μαρτυρία του μοναχού Παύλου του Κυπρίου και άλλων ερημητών. Πριν την ταφή του, δεκάδες πουλιά ήρθαν και κάθισαν στο λείψανό του σαν να τον αποχαιρετούσαν. Την 8η Αυγούστου 1980, μετά από εμφανίσεις του, σε μία από αυτές σε μία γυναίκα στην Αυστραλία, ζήτησε την αγορά Λάρνακας για λείψανο. Το λείψανό του ανακομίστηκε αδιάφθορο από τον τότε ηγούμενο της Μονής Χοζεβά Αρχιμανδρίτη Αμφιλόχηλο. Σήμερα φυράσσεται στη Μονή Χοζεβά σε άριστη κατάσταση, με απολύτως φυσικό χρώμα, τα μαλλιά και τα γένια και γενικά με πολύ ευχάριστη όψη. Η μνήμη του Αγίου τιμάται την 5η Αυγούστου. Τες του Αγίου σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.